να διατηρήσει το απόλυτο στην έδρα της και να συνεχίσει το δρόμο των επιτυχιών, θέλει αναγέννηση και στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, φιλοξενώντας την Κυριακή στο δημοτικό στάδιο της πόλης την ισόβαθμη της στο βαθμολογικό πίνακα Δόξα Κρανούλας. Στην αναγέννηση έχουν ξεχάσει τα όσα έγιναν στο μάτς της περασμένης Κυριακής με τον Οικονόμο, έχοντας πάρει το μάθημά τους τόσο από αυτό το παιχνίδι όσο και από τον αγώνα που προηγήθηκε κόντρα στη Ζάκυνθο. Οι παίκτες του Σάκη Θεοδωσιάδη οφείλουν να είναι πιο αποτελεσματικοί στο διάστημα των αγώνων που έχουν την καθολική υπεροχή αλλά και τις ευκαιρίες για γκολ, με τον τεχνικό του κοιτινόμερο να μην ανησυχεί όμως, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα του δημιουργεί με ευκολία ευκαιρίες. Το θέλουν όλοι οι προπονητές να δημιουργεί η ομάδα. Σίγουρα οι ευκαιρίες είναι και θέμα ικανότητας, αλλά θεωρώ ότι θα είχαμε πρόβλημα να δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι το σύν της ομάδας μας να δημιουργεί τόσες πολλές ευκαιρίες. Και άλλες ομάδες το δουλεύουν πάρα πολύ για να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Πλην του Γιώργου Μπιντέλη που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή τους για τον κυριακάτικο αγώνα.